νεανική παλμή. Αφορμές στοχασμού και προβληματισμού που αφορούν τους νέους. Διαβάζει η Δέσποινα Παντερμαράκη. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Νεανικές αναζητήσεις» του Αρχιμανδρίτου Μαξίμου Παναγιώτου της Ιεράς Μονής Παραμυθίας Ρόδου. Ιερέσεις. Γιατί είναι κακό η αίρεση? Όποιος βγαίνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία και εισέρχεται στην αίρεση, χάνει το δρόμο της σωτηρίας. Οι αιρετικοί, εκτός από τη λανθασμένη διδασκαλία για το Θεό, αρνούνται ή παραποιούν τα μυστήρια που ίδρυσε ο Χριστός. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν δέχονται την Αγία Τριάδα. Πολλοί Προτεστάντες δεν βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Οι περισσότεροι Προτεστάντες, όπως ισχυρίζονται, εξομολογούνται απευθείας στον Θεό, ενώ ο Χριστός έδωσε στους μαθητές του και στους διαδόχους τους τη δυνατότητα της συγχώρησης των αμαρτιών μέσω της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, δεν δέχονται ειδική ιεροσύνη, αλλά μόνο γενική. Όλοι δεν πιστεύουν ότι ο άρτος και ο ίνος της Θείας Κοινωνίας μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Όσοι γίνονται αιρετικοί αρρωσταίνουν ψυχικά. Τους περισσότερους αμέσως τους κυριεύει μεγάλος εγωισμός. Θεωρούν τον εαυτό τους άγιο και σωσμένο και όλους τους άλλους κατώτερους και άξιους για την κόλαση. Έξω από την ομάδα τους, λένε, υπάρχει ο διάβολος και η απώλεια. Η γκαιτοποίηση τους απομονώνει και τους στερεί την επικοινωνία ακόμα και με συγγενείς και με πρώην φίλους. Πολλοί αιρετικοί καταπιέζονται ιδιαίτερα από την πίεση της οργάνωσης για εξαναγκαστική ιεραποστολή ως αναγκαία προϋπόθεση σωτηρίας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο ότι στους αιρετικούς και στους απίστους μολύνθηκε ο νους και η συνείδησή τους. Αυτή η διαστροφή δεν τους αφήνει να συνειδητοποιήσουν το λάθος τους. Δεν διορθώνονται και παραμένουν προσκολλημένοι στην αίρεση. Σε καλύτερη θέση από έναν αιρετικό βρίσκεται ο κάθε αμαρτωλός, γιατί αν συναισθανθεί τα λάθη του και μετανοήσει, εξομολογείται και σώζεται. Γιατί, όπως μάθαμε στα θρησκευτικά, παρουσιάστηκαν τόσες πολλές αιρέσεις μέχρι σήμερα? Από την εποχή του Χριστού υπήρχαν οι διαφωνούντες. Ο Απόστολος Πέτρος συμβούλευε τους χριστιανούς για τις αιρέσεις του μέλλοντος. Θα παρουσιαστούν ψευτοδιδάσκαλοι που θα εισαγάγουν προς απάτη των πιστών αιρέσεις, που θα επιφέρουν την απώλεια και θα αρνηθούν το δεσπότη που τους εξαγόρασε. Ο διάβολος πολέμησε την Εκκλησία του Χριστού με διωγμούς και με αιρέσεις. Στην αρχή παρουσιάστηκαν οι Ιουδαίζουσες αιρέσεις. Αυτές ζητούσαν την επιστροφή στην Παλαιά Διαθήκη. Κατόπιν ήρθαν οι γνωστικοί που μιλούσαν για νέα αποκάλυψη, για νέα γνώση του Θεού.
Αυτοί δεν δέχονταν την Αγία Τριάδα, αλλά πολλά ζεύγη θεών. Μετά ήλθε ο αριανισμός, ο νεστοριανισμός, ο μονοφυσιτισμός και η εικονομαχία. Ο Άριος έλεγε πως ο Υιός του Θεού δεν είναι Θεός, αλλά κτίσμα. Ο Νεστόριος δεν δεχόταν πραγματική ένωση Θεού και ανθρώπου στον Ιησού Χριστό. Οι μονοφυσίτες δίδασκαν ότι η ανθρώπινη φύση του θεανθρώπου απορροφήθηκε από την Θεία. Οι οικονομάχοι είχαν προβληματική κατανόηση της ενανθρώπισης του Θεού. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα συνεχίζουν κυρίως τον αριανισμό. Οι μονοφυσίτες διατηρούνται μέχρι σήμερα στην Αρμενία, στην Αίγυπτο και στην Αιθιοπία και συνεχίζουν την αρχαία τους διδασκαλία. Οι Προτεστάντες συνεχίζουν την οικονομαχία και άλλες αρχαίες και νεότερες αιρέσεις. Σήμερα που υπάρχει η τάση της συναδέλφωσης των λαών, μήπως τα δόγματα ευνοούν τη διαίρεση? Είναι ευχής έργων όλοι οι άνθρωποι να ζούμε με ειρήνη και να μας χαρακτηρίζει ο αλληλοσεβασμός. Η πραγματική ειρήνη χρειάζεται και την αγάπη. Γιατί αν έχουμε την ειρήνη των όπλων και δεν έχουμε και την αγάπη, τότε θα συνεχιστεί ο πόλεμος με άλλα μέσα. Μπορεί να υπάρχει ειρήνη όταν οι ισχυροί λαοί, ανάλογα με τα συμφέροντά τους, επιβάλλουν τη θέλησή τους στους αδύναμους λαούς και τους εκμεταλλεύονται οικονομικά. Πραγματική συναδέλφωση χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να συνδυαστεί ή να συνυπάρξει η αγάπη προς τους εχθρούς που διδάσκει το Ευαγγέλιο με τον τζιχάντ, τον ιερό, δηλαδή πόλεμο, του Κορανίου? Ανάλογα με την πίστη σου καθορίζεις και τη ζωή σου. Μόνο η σωστή πίστη δημιουργεί σωστή ζωή. Όταν μαθαίνεις λανθασμένα τα θεωρήματα των μαθηματικών, ποτέ δεν πρόκειται να λύσεις μαθηματικές ασκήσεις. Έτσι και στη θρησκεία. Η λάθος διδασκαλία για το Θεό δίνει λάθος στάση ζωής. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεχόμαστε τους αιρετικούς ως παραπλανημένα παιδιά του Θεού, τη διδασκαλία τους όμως την απορρίπτουμε. Δεν μπορούμε να πούμε και μπράβο στους μάρτυρες του Ιεχωβά που δεν δέχονται τη θεότητα του Χριστού. Ή πώς να αισθανθείς γνήσιος αδελφός με τους αιρετικούς, όταν με χίλιους δυο τρόπους πασχίζουν να παρασύρουν τα μέλη της οικογένειάς σου στην αίρεσή τους? Ο Ρωμαιοκαθολικισμός. Τι είναι η Ρωμαιοκαθολική? Κατά την πρώτη χιλιετία μετά Χριστό, ο χριστιανικός κόσμος όλης της Ευρώπης, ανατολικής και δυτικής, ήταν ενωμένος. Και στη Δυτική Ευρώπη οι χριστιανοί αυτοαποκαλούνταν Ορθόδοξοι σε αντιδιαστολή με τους αιρετικούς. Μετά το σχίσμα το 1054 μετά Χριστό, οι δυτικοί χριστιανοί που υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Πατριάρχη της Ρώμης, του Πάπα δηλαδή, αντί του τίτλου Ορθόδοξος χρησιμοποιούσαν για τον εαυτό τους τον τίτλο Καθολικός ή Ρωμαιοκαθολικός. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε ότι η Καθολική Εκκλησία είναι μόνον η Ορθόδοξη.
γιατί ο χαρακτηρισμός «Καθολική Εκκλησία» στο σύμβολο της πίστεως «Το πιστεύω» δηλώνει την Εκκλησία που έχει όλη την αλήθεια. Οι Ρωμαιοκαθολικοί σήμερα, για λόγους προπαγάνδας, τον όρο «Ορθοδοξία» τον χρησιμοποιούν υποτιμητικά, με την έννοια της φανατικής προσήλωσης στα παλαιά. Για αυτούς, Ορθόδοξος είναι ο υπερβολικά παραδοσιακός, ο αρτηριοσκληρωτικός. Με αυτή την έννοια αποκαλούν τους συντηρητικούς της εβραϊκής θρησκείας Ορθόδοξους. Πώς δημιουργήθηκε το σχίσμα? Στη Δυτική Ευρώπη, κατά το Μεσαίωνα, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία των Νέων Λαών, από έλλειψη γνώσης της ελληνικής γλώσσας και από πολιτικούς λόγους, διαφοροποιήθηκε από την πίστη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το λεγόμενο μεταγενέστερα Βυζάντιο. Όταν ανέβηκε στο θρόνο της Ρώμης ο Φράγκος Πάπας Σέργιος IV το 1009 μετά Χριστό, εισήγαγε και στη Ρώμη τις δικές τους διαφοροποίησεις, όπως το Φιλιόκβε, τις λειτουργικές καινοτομίες και το πρωτείο του Πάπα. Αργότερα επέβαλαν τις καινοτομίες αυτές και τις επαρχίες του Βυζαντίου στη Νότια Ιταλία, Απουλία, Καλαβρία και Σικελία. Με την προσθήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως, οι Ανατολικοί διέγραψαν τον Πάπα από τα δίπτυχα της Εκκλησίας τους. Το 1054 μετά Χριστό, εκπρόσωποι του Πάπα ήλθαν στην Κωνσταντινούπολη και έθεσαν πάνω στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας έγγραφο με το οποίο αναθεμάτιζαν τον Πατριάρχη Μιχαήλ Κυρουλάριο και όλη την Ανατολική Εκκλησία. Ο Πατριάρχης συγκάλεσε σύνοδο, η οποία αναθεμάτισε τους συντάκτες και όσους αποδέχονται το έγγραφο της Ρωμαιοκαθολικής Αντιπροσωπείας. Ο Πάπας δεν πήρε θέση εναντίον του εγγράφου της Αντιπροσωπείας του και επιβεβαίωσε τον αναθεματισμό. Την απόφαση της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης επικύρωσαν και άλλοι Πατριάρχες της Ανατολής και επήλθε το οριστικό σχίσμα. Πώς εισήλθε το Φιλιόκβε στο πιστεύω? Κατά τα τέλη του 4ου και στις αρχές του 5ου μετά Χριστό αιώνα, η εισβολή στις βαλκανικές κτήσεις του Βυζαντίου, οι Βυσιγότθοι, εκχριστιανίστηκαν από αιρετικούς Αριανούς. Οι Αριανοί, οπαδοί του αιρετικού Αρίου, πίστευαν πως ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά δημιούργημα του Θεού. Το 325 μετά Χριστό, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είχε γράψει το «Πιστεύω» για να αναιρέσει αυτή τη λανθασμένη διδασκαλία. Οι Βυσιγότθοι, με την πολιτική του Βυζαντίου, απομακρύνθηκαν από τα Βαλκάνια και πορεύτηκαν προς τη Δύση. Εκεί, μέσω Ιταλίας και Γαλλίας, έφτασαν τελικά στην Ισπανία, όπου διατήρησαν αρκετό διάστημα την αριανική πίστη τους. Η τοπική Ισπανική Ορθόδοξη Εκκλησία, για να επαναφέρει στην Ορθοδοξία τους εισαχθέντες αιρετικούς, τους δίδαξε λανθασμένα ότι ο Χριστός είναι Θεός και ίσος με τον Πατέρα και εκπορεύει και αυτός το Άγιο Πνεύμα. Τότε συμπλήρωσαν στο άρθρο του «Πιστεύω»
που γράφει για το Άγιο Πνεύμα εκ του Πατρός εκπορευόμενον με το εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενον. Στα λατινικά, η προσθήκη και εκ του Υιού λέγεται Φιλιόκβε. Από την Ισπανία, το Φιλιόκβε μεταδόθηκε σε όλα τα εκχριστιανισθέντα γερμανικά φύλλα που εισήλθαν στην Ευρώπη. Αρχικά, ο Πάπας αντέδρασε και το 809 μετά Χριστό ανάρτησε στο ναό του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη μεταλλική πλάκα με το αναλύωτο «Πιστεύω» των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων. Αργότερα, όταν αναδείχθηκαν στο θρόνο της Ρώμης Πάπες από τα γερμανικά φύλλα 1009 μετά Χριστό, το Φιλιόκβε επικράτησε σε όλη τη Δύση. Γιατί είναι λάθος το Φιλιόκβε? Αν ήταν σωστό το Φιλιόκβε, θα το έγραφαν οι πατέρες της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου στο δεύτερο μέρος του Πιστεύω που μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είπε ότι Αυτός θα στείλει στους Αποστόλους Του όταν ανέβει στον ουρανό το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Ο Χριστός χρησιμοποιεί το ρήμα «πέμπο» και στη συνέχεια της ομιλίας. Πουθενά δεν λέει ότι εκπορεύει ο Υιός το Άγιο Πνεύμα. Άλλο το ρήμα «πέμπο» και άλλο το ρήμα «εκπορεύω». Το «πέμπο» σημαίνει «στέλνω εντός του χρόνου», ενώ τον «εκπορεύω» «βγάζω, πηγάζω» από μέσα μου. Η αποστολή «πέμψη» του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το στάλσιμό του, δεν σημαίνει και υπαρξιακή εκπόρευσή του, εκπορεύω. Βέβαια, η εκπόρευση ως τρόπος υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος είναι μυστήριο ασύλληπτο από τις αντιληπτικές ικανότητες του ανθρώπου. Η πίστη των Ρωμαιοκαθολικών για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος εκ του Πατρός και του Υιού διαλύει το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατέρας και Υιός είναι ίση και το Άγιο Πνεύμα κατώτερο. Το Άγιο Πνεύμα, εκπορευόμενο από τον Πατέρα και τον Υιό, φαίνεται σαν να είναι Θεός δευτέρας κατηγορίας. Η αλλίωση του δόγματος με το Φιλιόκβε διαλύει την ισοτιμία και μοναδικότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός είπε να βαπτίζονται οι χριστιανοί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν ήταν ίσα τα τρία πρόσωπα, δεν θα τα έβαζε μαζί στη βάπτιση. Η Αγία Τριάδα είναι συγχρόνως και μονάδα, γιατί υπάρχει μία θεϊκή ουσία. Ο Πατέρας γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Αν εκπορεύει ο Υιός, χάνεται η μοναρχία στην Αγία Τριάδα. Αρχή, πηγή και ρίζα της θεότητας είναι ο Πατέρας. Το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο υποστατικό ιδίωμα. Ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευτό. Η προτίμηση του Αγίου Πνεύματος υποβιβάζει και το αγιαστικό του έργο στην Εκκλησία. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν τη θεωρούν άκτιστη, αλλά κτιστή ενέργεια του Θεού.
Τι ακριβώς έλεγαν οι δυτικοί για τις ενέργειες του Θεού? Τον 14ο αιώνα, στο Βυζάντιο, από την επαφή με τη δυτική θεολογία, προκλήθηκαν οι ησυχαστικές έρηδες. Οι Ορθόδοξοι έλεγαν τότε ότι οι Άγιοι, κατά την εμπειρία της θεοπτίας, βλέπουν το θείο φως που είδαν οι μαθητές του Χριστού στη μεταμόρφωσή του. Αυτό το φως είναι άκτιστο, προαιώνιο, είναι άκτιστη ενέργεια του Θεού, η δόξα της Θείας Φύσεως. Οι Δυτικοί, αντίθετα, έλεγαν ότι αυτό το φως είναι κτιστό, δηλαδή κτιστή ενέργεια του Θεού σαν το φως του ήλιου και όχι άκτιστη. Ταύτιζαν την άκτιστη ουσία και την άκτιστη ενέργεια του Θεού και δέχονταν κτιστές ενέργειες του Θεού στην κοινωνία του με την κτήση και τον άνθρωπο. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος για αυτούς είναι κτιστή ενέργεια. Οι Δυτικοί αναζητούσαν το Θεό με τη λογική και με τη φιλοσοφική γνώση και όχι με την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη και με τον αγιασμό που προσφέρουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Υποτιμούσαν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Στην Ευρώπη τότε, με την απόλυτη στροφή στα αρχαία ελληνικά γράμματα Αριστοτέλης Πλάτωνας, αναπτύχθηκε ο σχολαστικισμός, η λογική αναζήτηση του πνευματικού κόσμου. Ξεχνούσαν ότι η λογική του ανθρώπου είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να κατανοήσει τον υπέρλογο κόσμο του Θεού. Η λογική φαντάζεται και υποθέτει θεωρίες για τον Θεό και την πνευματική ζωή, ενώ η πίστη εκφράζει τα δόγματα και τις εμπειρίες που μας αποκάλυψε ο Θεός και βιώνει ο αγιαζόμενος. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, υπερασπίστηκε ενάντια στη δυτική θέση, επάξια και αποτελεσματικά την ορθόδοξη θεολογία των άκτιστων ενεργειών του Θεού. Αν οι ενέργειες του Θεού στην εμπειρία της θεοπτίας είναι κτιστές, τότε οι Άγιοι δεν ενώνονται με το Θεό, δεν θεώνονται, αλλά σχετίζονται με κάτι εκτός του Θεού και κατώτερο. Τι ρόλο έπαιξαν οι σταυροφορίες στη διάσταση Ανατολής-Δύσης? Λίγα χρόνια μετά το σχίσμα άρχισαν οι σταυροφορίες με τη γνωστή κατάληξη, την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 μετά Χριστό, όπου οι σταυροφόροι ίδρυσαν στην Ανατολή κρατήδια. Παραδείγματος χάρη, στην Κύπρο, οι Λατίνοι καταπίεζαν τους Ορθόδοξους να δεχτούν τις δογματικές και λατρευτικές θέσεις του Πάπα. Με τις σταυροφορίες, ο Πάπας προσπάθησε να επεκτείνει τη δικαιοδοσία του έως και την Ανατολή. Τις σταυροφορίες δεν τις ακολούθησαν μόνο θρησκευόμενοι πιστοί, αλλά και τυχοδιώκτες, πλιατσικολόγοι και αμαρτωλές γυναίκες. Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204 μετά Χριστό, φάνηκε άμεσα στους ανατολικούς η διαφθορά των δυτικών, σφαγές, κλοπές ιερών λειψάνων, ιερών εικόνων, αρχαίων αγαλμάτων, λαιλασίες, βανδαλισμοί και βεβηλώσεις ναών, κατάργηση του Ορθόδοξου Πατριάρχου και εγκαθίδρυση Λατίνου Πατριάρχου. Και όταν ανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς η Κωνσταντινούπολη το 1261 μετά Χριστό, δεν μπόρεσε το Ανατολικό Χριστιανικό κράτος να ορθοποδήσει και κατακτήθηκε τελικά από τους Τούρκους το 1453 μετά Χριστό. 13 προσπάθειες έγιναν επί Βυζαντίου για την Ένωση Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας και απέτυχαν γιατί ο Πάπας και οι Βασιλείς της Δύσης ήθελαν να κυριαρχήσουν θρησκευτικά και πολιτικά στην Ανατολή.
Λίγα χρόνια πριν την τελική πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μετά Χριστό από τους Τούρκους, έγινε η Ενωτική Σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας το 1438 με 1439. Αν και τότε πιεζόμενοι από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης υπέγραψαν οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι, εκτός από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, την Ένωση των Εκκλησιών, δεχόμενοι τις ρωμαιοκαθολικές θέσεις, οι παπικοί δεν βοήθησαν στην αποτροπή της τουρκικής επέλασης. Νεανική παλμή. Αφορμές στοχασμού και προβληματισμού που αφορούν τους νέους. Διαβάζει η Δέσποινα Παντερμαράκη.